Καλωσορίσατε στο φαράγγι των επικαλεστών. Δευτερόλεπτα για τη δημιουργία υπηρετών. Δημιουργήθηκαν νέοι υπηρέτες.
Ένας πύργος της πλεομάδας καταστράφηκε.
στρατηγός της μπλε ομάδας καταστράφηκε. Η κόκκινη ομάδα έσφαξε το δράκο.
Έσφαξε το δράκο. Κουλούρης και Μαριάμπας. Κουλούρης και Μαριάμπας, έχετε ακριβώς... Είχατε 10 λεπτά να ξεκίνησα να μιλάω. Πλέον έχετε πολύ λιγότερο. Στα Racing Seats επίσης βρέθηκε αυτός ο καπνός. Ελάτε να τον πάρετε από εδώ. Μαριάμπας και Κουλούρης. Yeah.
Καμπόι τη βίλε ο δικό μου. Τζιμάνι, ο! Εκεί πέρα είχαμε νίκη, μπλε ομάδα. Είχαμε νίκη, μπλε ομάδα, ήταν Test Your Limits. Test Your Limits, λοιπόν, παιδιά, είναι στο μεγάλο τελικό μαζί με DD. Sniper, ετοιμαστείτε για Mega Karate, War of the Trolls. Θα έχουμε τρόλια στο casting table, θα έχουμε τρόλια να παίζουν, εντάξει. Ο Χριστός και Παναγία μα δούμε LOL σήμερα. Εύη μου, θες να κάνουμε και κουιζάκι. Ναι. Ή να κάνουμε μια απονομούλα πρώτα. Τι σε ψήνει, πώς το νιώθεις. Ένα κουιζάκι. Μ' αρέσει. Θα βγάλω λοιπόν τα χρημόρια του κυβερνοχώρου. Ωραία, έχω το μαζί μου.
Λοιπόν. Οι φιφάκιδες παίζουν οι περισσότεροι, νομίζω. Άρα μην κάνουμε FIFA question. Για κάτσα να βάλω αυτό στην τσέπη. Κλείσω. Για να δούμε, θα δούμε. Να κάνουμε... Ναι, αυτό θέλω να κάνω, τη νούμερο 12. Για χτύπα την, να δούμε θα μας πούνε. Λοιπόν, ποια κονσόλα είναι ακόμα πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Μισό. Τρέχω κάτω. Εδώ. Θα το ζήσεις, έφυγες, φεντόνα. Ο τύπος ήρθε τρέχοντας. Δεν πιστεύω να μου έκλεψες και να τις είδες. PlayStation 3. Λάθος. Τώρα τέλος, αυτή η ερώτηση κάηκε. Την πάτησε. Θα κάνουμε άλλη, για πες. Άλλη ερώτηση. Ναι. Θα το κάνεις αυτή, που είναι γλυκούλα, ναι. Στο Super Mario, ποιο ήταν το αρχικό όνομα της πριγκίπισσας πριν την ονομάσουν Princess Peach. Οπ, εκεί πίσω. Ποιος. Τα δύο τα τζιμάνια. Νομίζω ήταν Παολίν. Λάθος. Oh, God. Βασικά έλα πάνω και θα σου φωνάζουμε να έρχονται στο stage. Α, για δώσ' του μία εκεί πέρα. Princess Toadstool. Σωστός. Έλα πάνω, τσολέα. Και πάμε για χειροκρότημα στον τύπο. Because he knows his games. Δώστο. Ωχωχω, Street Fighter 4. Θέλω φώτο με τον τύπο. Τον τρελάρα. Και βγήκες και τρίτος. Άρα θα ξανάρθεις. Μην φυγείς εδώ, να στη γωνία. Έχουμε απονομή για πάρτι σου. Δώστο. Εδώ με την Εύη. Διαλέγεις ένα παιχνιδάκι από αυτά. Περίμενε, γιατί κάποια είναι που είναι για τα δώρα για το Street Fighter. Cross Tekken. Απλά δεν θυμάμαι πια. Street Fighter Cross Tekken έχεις. Τι πες, PlayStation έχεις ή Xbox. Xbox, την πάτησες. Για Xbox έχω Tekken Tag Tournament 2. Πώς φαίνεται το κουιζάκι. Για δώσ' του να μας κάνει καμιά ρωτσούλα. Καταρχήν είσαι εγώ. Κρικόνης Αλέξης. Κρικόνη Αλέξη. Πώς το καλό ξέρεις πως λέγανε την πρικίπισσα Toadstool. Χρόνια Mario, Super Mario, χρόνια. Μ' αρέσει Lover. Από το 86. Έτσι, από νες ο τύπος, Χατορίνας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σέβει. Γιατί ωραίο παιδί, τροπαλός κιόλας, έτσι. Χαμηλών τόνο. Έτσι, ωραίο, σκουλ. Θες να δώσουμε άλλη μία. Ναι, άλλη μία. Και μετά νομίζω ότι κάπου μπορείτε να κάνει όλα. Α, να τα δώρα πως πάνε. Α, είμαστε τέλειοι, έχω να σου δηλώσω. Δεν το έχω καρφώσει το αμάξι καθόλου. Τα δώρα είναι πίσω. Οπότε μπορούμε να τα δώσουμε όλα αυτά στον κόσμο. Θες να κάνεις και δύο ρύψεις. Τρεις. Ναι. Για να δώσεις τρεις ρύψεις. Αράχτε εκεί που είστε, δηλαδή χαλαρώστε. Άμα θέλετε να σηκωθείτε, σηκωθείτε. Χέρια απλά ψηλά. Δεν πηδάμε. Δεν σπρώχνουμε. Όχι αγκώνες. Όχι γόνατα. Όχι κλωτσιές. Όχι σπρωξιές. Deal. Δεν ακούω. Καταλάβαμε. Πιο δυνατά. Δώσε. Εύη, χτύπα τα. Όχι low kicks, όχι low kicks. Όχι, εκτοσεύονται. Τυφλή ρήψη. Δώσε με δύναμη να φύγει. Μην πηδάτε. Κάσα ρίξε cowboy για πίσω μερικά. Τσέκα ρεύει πως γίνεται, τσέκα τη φάση. Συστημένο. Και θα στείλω και ένα τέρμα κάτω να πάει στα αφεντικά. Λοιπόν,
δώσουμε. Θα στο φέρω να το δώσεις εσύ. Γιατί αυτό είναι σούπερ δώρο. Θα το δώσω να περνατήσω όσο καλύτερα μπορείς. Guild Wars 2 Limited Edition και μπλουζάκι bonus. Παιδιά, δεν εκτοξεύονται, είναι με ερώτηση. Ακούς τα παλαμάκια ήδη από κάτω. Όλοι οι παλαμάκια βαράνε. Κάτσε να βρούμε μια ωραία ερώτηση όμως, γι' αυτό θέλουμε μια δύσκολη, ε. Ναι, νομίζω πρέπει μια δύσκολη. Αχα. Οκ. Θα δώσουμε πάλι ερώτηση. Αυτή την κάναμε και χτες. Κάναμε χτες, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Ξανά. Είναι της εταιρείας και είναι δύσκολη ερώτηση. Μαγκιόρκη, πολύ αξίζει όποιος την ξέρει. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει περισσότερο το θυμάται από χτες κανένας. Λοιπόν, πόσοι Assassins υπάρχουν στη σειρά της Ubisoft Assassin's Creed και ποια είναι τα ονόματά τους? Ω, oh, εδώ! Εδώ. Όσοι νομίζετε το ξέρετε, ελάτε λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, σε ποιο δίνω το μικρόφωνο πρώτα. Περίμενε. Χαλαρά, θα πρέπει να του πηγαίνει εσύ να με στο κλέψουν. Ναι, ναι, δεν το δίνω. Λοιπόν, εδώ στον πρώτο, στο τζιμάνι που το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Μισό, να τσεκάρουμε ότι είμαστε σίγουροι. Αφήνει το μικρόφωνο, δώστε με αυτά να τα κατάγω για σένα. Προσφέρει το μικρόφωνο στον τύπο μα και μα τα λε όλα. Και από το 3. Πόσοι Assassins υπάρχουν σε όλη τη σειρά και ποια είναι τα ονόματά του? Είναι ο Αλταΐρ. Ένα. Ο Έτσιο, Αουτιτόρε. Δύο. Ο Κόνορ. Τρία. Τικ τοκ, τικ τοκ. Όπα, όχι, για κανένα λόγο, γιατί το σπόγονται και παίζετε καράτε. Εδώ, δώσ' του μικρόφωνο, μην το περνείς. Ας το φέρει η Εύη, κοντά για να μπορείς να κάνεις δουλειά σου. Ο Αλταΐρ, ο Έτσιο Ντεοδιτόρε. Σωστός. Ο Κόνορ. Σωστός. Και είναι και από το Liberation, η κοπελιά, δεν θυμάμαι το όνομά της όμως. Άρε Εύη. Πώς γίνεται να θυμούνται τους άρχισαν να θυμούνται την κοπελιά. Μία είναι. Μία είναι. Άλλη ερώτηση. Ναι, την έκαψε. Άλλη ερώτηση. Την έκαψε. Μας έκαψε αυτός ο φίλος. Θες να παίξουμε... αυτή που είναι παρβάτη. Είναι ζόρικη. Για δώσ' την άλλη. Λοιπόν, ποιος σκηνοθέτησε το Metal Gear Solid? Δώσ' το εκεί, δώσ' και μία. Τι? Είναι ο Kojima. Σωστός! Δώστε το ένα χειροκρότημα του τζιμάνιου. Ζήστε το, μην τρέπεστε. Ναι, από την Liberation που ρώτησα, είναι η Aveline. Sorry, Sun. Πάς την αγαπημένη μας Εύη. Την κοριτσάρα μας. Και σε δίνω πάνω με φωσδωράκι, φωτογραφιούλα, οπωσδήποτε πρέπει να βγεις μία με το Guild Wars 2 να φαίνεται, στο έτσι. Έλα από εδώ, στη μέση μεταξύ εμένας και τσέβλα μας διαχωρίσεις. Για φώτος και κάμερες. Και τσέκαρε για μία εκεί. That's right. Oh yeah. Ζήστο. Τα σέβη. Έχουμε κι άλλα δώρα, να σου πω, θες... Ωραία. Να δώσουμε λοιπόν ένα με κλήρωση. Για δώσε ρε Εύη. Λοιπόν, το 1748. Α. Oh. 1748. Α. Oh. Το παιδί. Έλα, μίνι τζιμάνι κέρδισε. Όλε, δώσ' το κόλλε, δώσ' τον καουμπόι. Yeah. Είναι. Για έλα εδώ έτσι ανάμεσα από μένα και την Εύη. Εύη, για ρώτα τον λίγο, πώς το λένε. Για πες μου το όνομά σου. Γιώργο. Γιώργο, έχεις έρθει εδώ για κάποιο τουρνουά ή ήρθες σαν επισκέπτης? Για να δω το τελικό του LOL. Να δει το τελικό του LOL. Έτσι μάλιστα. Το τζιμάνι. Εσύ τι παίζεις? Για μόνο κάτσε. LOL. Τίποτα. Αφού παίζεις LOL, μήπως να σου δώσω και ένα σκινάκι. Για τσίπα το. Για τσίπα το μικρό μου τζιμάνι. Για τσίπα το σκηνάκι σου. Και τσίπα και ένα παιχνίδι από εδώ. Έλα από εδώ. Πήγαινε με την Εύη να σε φτιάξει. Χρυσό κορίτσι αυτή η Εύη. Με...
Λοιπόν, όσο η Εύη εδώ πέρα δίνει τον πόνο με το μικρό μου το G-Man, ο Λεξόδο Street θα γίνει ρήψη. Θέλω, θα παιχτούν ρήψεις. Αυτό που θέλω από εσάς, είμαστε πάρα πολύ. Κοιτάξτε κύριε σας πόσοι είμαστε. Από την καρέκλα κατεβαίνεις. Για να χτυπήσουμε. Δεν θέλω να χτυπήσει κανένας, παιδιά, θα σταματήσουμε να δίνουμε δώρα. Και είναι ωραίο να τα κάνουμε με καράτε. Όπως βλέπετε με τις ρήψεις, δεν τα στέλνω στους φίλους μου. Άρα, χέρια ψηλά και δεν πηδάμε. Το καταλάβαμε, δεν πηδάμε. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Έλα, φεύγουνε κι άλλα. Όλε. Και πού δεν έχει στείλει καουμπόι. Θα στείλουμε επιδείκτωση. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Απαιξτεί το καουμπόι, έτσι θέλουμε. Ζήστο ρε παιδί μου. Μην το κλείσεις, πρέπει να είναι αεροδυναμικό. Έτσι, μπράβο, φρίσπι. Όλε, μπλονζόν έκανε ο άλλος. Μόνο γόνατο αγκώνα, τρελαίνομαι. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο από το Mad Radio. Μας έκανε αυτήν την υπέροχη μουσική. Και, λοιπόν, εδώ πέρα οι φήμες λένε, Εύη, άκου για να καταλαβαίνεις και εσύ που είσαι γυναίκα. Για να ακούσω. Είχαμε 90 κάτι συμμετοχές στο FIFA. Μία από αυτές τις συμμετοχές... 108. Συγγνώμη. Ένας από τους 108 διαγωνιζόμενους μάντεψε τι φίλο είχε. Ήταν γυναίκα. Ακριβώς. Η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, are you here, my dear? Ήταν εκεί πέρα κάπου την είχα. Κάπου την έβλεπα. Την ψάχνω. Κωνσταντίνα. Το πελακί, που έρχεται. Πούντι. Όχι. Α, Νάτι. Είναι. Hey, come on the stage, woman. Come on. Ανέβα στο stage και θέλω χειροκρότημα, παιδιά, στην κοριτσάρα που ήρθε και παίξε με 107 μαντραχαλαίους. Αψήφισε φόβους, τρόμους και όλη την τεστοστερόνη που κυκλοφορούσε γύρω της. Δώσε να ανέβεις το cowboy. Πάω. Πήγαινε κοντά και στην έβαινα, μην φοβάσαι έτσι. Κωνσταντίνα, πες μας. Σε λένε Κωνσταντίνα, right? Δεν είναι ψέμα, δεν είναι fake name. Όχι. Ωραία. Κωνσταντίνα, τι κάνεις στο διαγωνισμό FIFA? Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος όπως βλέπεις. Έχασα στον πρώτο μου αγώνα. Όπως ήταν αναμενόμενο βασικά. Γιατί? Εντάξει, δεν ήξερα. Δεν είχα αφιερώσει τόσο χρόνο. Αχα. Σου άρεσε την εμπειρία? Ναι. Καλώς ήρθατε. Είχα πολύ καλό αντίπαλο. Με λυπήθηκε δηλαδή, 2-1 πήγε. Έβαλες και μπαλάκι. Τον ευχαριστώ. Έβαλες και μπαλάκι, ρε τέρας. Το έβαλες τον μπαλάκι πάντως. Σκόραρες, you scored. Ναι. Εντάξει, δυνατή σε βρίσκω. Θέλω να πεις λίγο έτσι πώς φάνηκε το φεστιβάλ. Ωραία. Πιο κοντά λίγο το μικρόφωνο και θα σας ακούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και όλα και το LOL και τα... Αν και δεν τα παίζω αυτά. Δεν τα παίζεις. Παίζεις κάποιο παιχνίδι ή έτσι... FIFA. Προσπαθώ. Σε περιμένουμε στο επόμενο tour ανανεωμένη και δυνατή, ε. Κόλατο. Μαζί με την Εύη, να σου διαλέξεις ένα δωράκι όποιο θέλεις. Εκτός από το street. Μπορείς να τους δώσουμε και δύο. Μη σου πω ότι κάνω κάποιο να σου δώσουμε. Να σου δώσουμε αυτά τα δύο. FIFA έχεις, FIFA 13 έχεις υποθέτω. Θα σου δώσω αυτά τα δύο. Τα τσιμπάς. Εδώ. Φωτογραφία όλα με την Εύη. Όχι τον καουμπόι, δεν πειράζει. Αφήστε τα κοριτσάκια μόνα τους, γιατί την τρομοκρατήσαμε την κακομοίρα. Δώσε μάλλον έναν έρθιστη, μου το ζητάει ο φωτογράφος. Τα σέβη. Και μπλουζάκι. Τσίπα και ένα μπλουζάκι. Να το δώσω τον έτσι, από τον cowboy. Παιδιά, είμαι biased. Είναι δίκαιο, είναι μια γυναίκα. Έτσι. Ήρθε και τα βάλε με 107 ματροχαλίους. Και θέλουμε τα κορίτσια να έρχονται στα event μας. Και τα προσέχει cowboy, όπως και τα μικρά τα τζιμανάκια. Τους δίνουμε δωράκια. Σωστό. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα Street Fighter Cross Tekken για PlayStation 3.
Super hot τίτλος. I really dig that game. Λοιπόν, και θα σου θα κάνουμε αυτή την ερώτηση. Θα την δώσεις εσύ. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Μήπως κάτι σχετικό. Ναι, ναι, ναι. Απλά θα ξεκινήσουμε με την άλλη, με το άλλο brand. Σωστά πήγες. Αυτή θα είναι η δεύτερη, άμα δεν την βρούνε. Εδώ είσαι. Νούμερο 8. Λοιπόν, πότε έγινε το πρώτο release του Street Fighter και σε ποια πλατφόρμα? Street Fighter 1. Εκεί πέρα, G-Man. Έλα κοντά με την Εύη. Αμίγκα, το 1987. Κοντά στις... Όχι, okay, request. Ναι, ήσουν πολύ κοντά. Αμίγκα, δεν είπες. Το 1987 ισχύει, σου δίνω Nerdfist. Ήσουν πολύ κοντά. Εδώ, G-Man. Δώσε, G-Man. Και σε πότε κυκλοφόρησε και σε ποια πλατφόρμα. Κυκλοφόρησε στα Arcades. Το 1988. Το 87 είναι, αλλά είναι επειδή είπε στα Arcades. Το παίρνεις, ανέβα. Τιμιότατο είναι. Το 87, όπως οι άλλος φίλε, το είπε και προηγούμενος. Το είπε προηγούμενος, οπότε... Και να δω, η ερώτηση τι λέει. Πότε έγινε το πρώτο... Πλατφόρμα. Ναι. Μ' αρέσει, το είχαμε πει το 87, του το δίνουμε. Περνάει εκτός, να τους βάλουμε διαγωνιστού, ναι. Για να δούμε, πάμε για την 9, δώσ' την. Δώσ' και 9, περίμενε εσύ. Πόσα και ποια ήταν τα special attacks που είχε το πρώτο Street Fighter? Δώσ' του πάλι. Ήτανε 2. Λάθος. Λάθος, πω. Εσύ έχεις απαντήσει, περίμενε. Δώσε, εκεί πέρα κάνα τσιμπάνι. Αυτή δεν υπάρχει περισσότερο, το ξέρεις. Δεν είχατε γεννηθεί, ρε, όταν είχε βγει το Street Fighter, να το 87. 4. Λάθος. Όχι, εσείς παιδιά αποκλείεται να το ξέρετε. Ήτανε παιχνίδι του 1987. Εσύ είχες γεννηθεί το... Το 2000 είχε γεννηθεί το τσιμάνι μου εδώ πέρα. Δεν γίνεται να το ξέρεις, ούτε εσύ, στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Ούτε εσύ, το ξέρεις, ούτε εσύ, το ξέρεις, θα στο υπογράφω. Μα δεν γίνεται στην τύχη σου, λέγεται, πρέπει να πεις και το όνομα. Αυτός. Για δώσε πάλι, πες άλλη μια φορά την ερώτηση. Λοιπόν, πόσα και ποια ήταν τα special attacks που είχε το πρώτο Street Fighter? Oh, by the way, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν τα Timo Hats. Τα βλέπω εκεί πέρα πίσω και μου ανάβουν τα λαμπάκια. Δώσ' του. 3, Shoryuken, Dragon Punch. Και... Το έκαψε. Δώσε στο G-Man. Όπα, δεν πιστεύω, τον γκούγκλαρε! Τον γκούγκλαρε! Τον γκούγκλαρε! Να δω. Άντε. Έλα, δώσ' το σύ. Όχι. Τσετσίνι, ότι πάτησες. Εσύ έδωσες πριν εσύ και είναι. Το χάσες. Εκεί, το G-Man. Μάκι, Χαντούκεν, Σοριούκεν. Σωστός. Έλα, αγόρι πάνω. Και πάμε για showdown τώρα θα τους κάνεις, Εύη. Θα χτυπήσεις με την ερώτηση που είχες να πάρεις στην αρχή. Και όποιος την απαντήσει. Ναι, για δώσε. Λοιπόν, ποιοι χαρακτήρες έχουν εμφανιστεί και στα 8 παιχνίδια της σειράς Tekken? Είπαμε, δίνουμε Street Fighter Cross Tekken, οπότε το μιξάρουμε λίγο. Και στα 8. Ξέρει δηλαδή, κάποιος τους δύο, πρέπει να σηκώνεις χέρι, άμα ξέρεις. Άμα ξέρεις, ήδη σηκώνεις χέρι. Ποιοι και πώς, ναι, που υπάρχουν και στα 8 παιχνίδια.
Για σκέψου λίγο. Όσο εμείς ψάχνουμε να δούμε καμιά άλλη ερώτηση. Διακάτσε. Έλα ρε, μ' αρέσεις. Έχουμε κανέναν. Δεν την ξέρουμε, ωραία. Ποια, θέλετε να προσπαθήσετε, να πείτε κάποια ονόματα. Ωραία, δεν το ξέρουνε. Πάμε για άλλη. Πάμε για άλλη. Non Street Fighter related ή Street Fighter related. Street Fighter, ναι. Street Fighter, σωστό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε μία, εμείς. Λοιπόν, ωραία, την έχω εγώ την ερώτηση. Τσέκαρε, γιατί είναι πολύ δυνατή. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η ουσιαστική και βασική διαφορά του Street Fighter 4 με όλα τα προηγούμενα. Μισό, το ξέρεις, διάδωσε. Το Street Fighter 4 έχει εισαγάγει το Focus Attack. Κάνεις Focus, μπορείς να προωθήσεις ένα χτύπημα και μετά μπορείς να κάνεις αντιπίθεση. Αυτά υπήρχαν και στο Α και στα 3. Focus Attack δεν υπήρχε σε κανένα Street Fighter. Θα σου πω μετά. Εσύ. Το Focus Attack ήταν... Δεν είναι το Focus Attack αυτό που ψάχνω όμως. Εσύ. Έχεις να πεις κάτι. Ποια είναι η πιο critical διαφορά που είχε το Street Fighter 4 σε σχέση με όλα τα προηγούμενα και είναι κάτι που το έχουν κρατήσει και στο Street Fighter Cross Tekken. Α, ναι, μπορώ να πω. Για δώσε μία μήπως το G-Man, τώρα το ξέρει. Έδωσες μία, Focus Attack δεν είναι. Πώς είναι τα Supers. Το meter και τα Supers. Όχι. Αυτό που ψάχνεις, πιστεύω, είναι ότι είναι... Παρόλο που έχει κρατήσει την 2D νοοτροπία του, έχει 3D γραφικά. Όχι, αυτό που ψάχνω, φίλε, είναι τα timings. Τα timings. Έχει links, ναι. Και τα άλλα έχουν links όμως. Και τα άλλα σε βάτε. Στο 4 ξεκινήσει. Τα links στο σκληρό, να μην μπορείς να κάνεις button bashing. Γίνεται και στο 3. Στο βάτε 3 αυτό. Το 4 πάλι. Το 4 το έχει εισαγάγει, έχει δώσει περισσότερη βάση σε αυτό. 4. Από τα υπόλοιπα είναι εισαγωγή του Focus Attack. Για να δούμε καμιά άλλη ερώτηση. Αυτό που σου λέω, βάζουμε τα timings τσακαρέτο. Γι' αυτό το 4 και μετά απλά το 4 έχει δώσει πολύ βάση τα timings. Δεν βγαίνουν τα timings πια πλέον. Αυτό τα ξεφυλίγια που κάναμε μια φορά και έναν καιρό, ειδικά με κάτι γκάλ, κάτι τέτοια. Κομμένα. Εδώ έχουμε τελειώσει από ερωτήσεις. Θα πρέπει να τους κάνουμε άλλη. Capcom related. Όποιος σηκώσει χέρι πρώτος. Θα δώσεις... Αυτή είναι και αυτό της Capcom. Ναι, ναι. Λοιπόν, με ποιο όνομα κυκλοφόρησε... Δεν το είπαμε. Όχι, έτσι. Με ποιο όνομα κυκλοφόρησε το Metal Gear Solid στο Nintendo GameCube. Για δώσε. Είναι για τους δύο εδώ πέρα του Τζίμερ. Δώσ' του. Metal Gear Solid The Twin Snakes. Σωστός! Κόλατο. Τσίμπατο. Ναι. Δυναμίτης. Και τσέκαρα αυτό που σου λέω. Επειδή έχω ψάχνω, είναι competitive gaming είναι η ζωή μου. Ξανά γίνε renaissance με το Street Fighter γενικώς και Evo και όλα αυτά με τα Linked Attacks. Τσιμπήστε κάπου ένα μπλουζάκι. Τα υπερσεύει, δώσε μου και εσύ ένα. Δώστε τους και ένα χειροκρότημα, γιατί είναι ωραίοι. Λοιπόν, φεύγουμε για καράτε. Δεν θέλω να βλέπω καράτε. Λοιπόν, σας θέλω χαλαρουίτα. Εντάξει. Άμα πηδήξουμε δεν στέλνουμε άλλα. Όλε. Πάμε και από εκεί ένα. Όλε. Έβη μου, ρίξε και εσύ πυροβόλα. Το έχεις πάρει το κολλάι πλέον. Σε έχει κάνει τρένο cowboy. Όχι καράτε. Hey!
ένα δύο που παίξαμε καράτε εκεί πίσω. Και έχει γυναίκες και κορίτσια και δεν πρέπει. Λοιπόν, θα φύγει ένα από εδώ, θα φύγει ένα από εκεί ψέματα. Όλε, πίσω είναι κύριοι οι τύποι. Δώσε και το τελευταίο έπι μου. Okay, λοιπόν, Εύη. Ώρα να ανακοινώσουμε και τους νικητές και τα τουρνουά σήμερα. Τους νικητές από το Street Fighter και Versus Tekken. Ακριβώς. Είναι τρεις νικητές. Αχα. Λοιπόν, ο τρίτος είναι ο Κρικόνης. Κρικόνης. Γρηγόρης τι. Σκέτο Κρικόνης. Κρικόνης. Α, Κρικόνης. Ο κύριος, είτε. Έλα, να σε. Welcome back on the stage, bro. Πάμε να φωνάξουμε το δεύτερο. Λοιπόν, δεύτερος του Λάκης. Ωραία, ασχολείται με τον Cowboy. Τέρας και ο τύπος. Λοιπόν. Και ο Grand Winner. Είναι ο Σεϊταρίδης. Σεϊταρίδης. Ο Παλαδόρος. Έρχεται Γαλήνιος. Road Warrior, τελείως ο τύπος. Στραβωμένο κεφάλι. Αφιψηλού και τέτοια. Αυτούς γουστάρω. Τίβες Nerds. Oh, yeah. Λοιπόν, θα του δώσω αυτό, α, ναι, λοιπόν, αυτό θα το δώσεις εσύ, αυτό είναι κάτι που ο Cowboy, παιδιά, το κουβαλάω από τη Death και ήθελα να το δώσω σε κάποιον άξιο. Mad Cats Arcade Stick για PlayStation 3, ελπίζω να έχεις PlayStation 3. Αλλιώς πήγαινε αγόρασε ένα μόνο και μόνο για το stick. Εδώ είναι το κουτί της Πανδώρας. Mad Cats, baby. Δυναμή της. Λοιπόν, στο δίνω. Τσίπατο. Έλα και για φωτογραφία μαζί με την Εύη στη μέση. Και Cowboy, εννοείται και Cowboy. Yeah! Και ο ήλιος πέφτει έπειτα που θα κάνουμε cosplay και τρέλες σε λίγο. Θα γίνει τρελής εδώ μέσα. Για πες μου τι έχουμε να δώσουμε άλλο. Δεύτερη θέση. Black Ops 2. Δεν θα το παραλάβει σήμερα γιατί το παιχνίδι δεν έχει κυκλοφορήσει καν στην αγορά. Οπότε πας στον Νίκο. Πού είναι ο Νίκος. Νίκος από τη διοργάνωση. Νάτος. Πού είναι το τσιμάνι μου. Πας εδώ στο man. Στο τσιμάνι μας. Δίνει στοιχεία. Και στο στέλνουν οι σπίτι οι αγαπημένοι μας IGE. Και τρίτη θέση. Τρίτη θέση, Κρικόνη στο Game of Thrones. Θα έπεσε, δώστε παιδιά ένα μεγάλο χειροκρότημα. Street Fighter Cross Tekken πιο δυνατό. Πρέπει να ζεσταθούμε. Yeah. Θα έπεσε, παιδιά. Δίνω από έναν Nerdfist. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα και λάβατε μέρος. Θες να κάτσε μας και δύο λόγια εσύ, ήσουν και πρώτος. Για έλα Εύη μου, να δώσουμε τον πόνο. Έλα εδώ, πάμε μαζί στο κέντρο όλοι, τριπλέτο. Επίσης, νομίζω σιγά σιγά έχει έρθει η ώρα να ετοιμάζονται και οι cosplayers μας. Σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι η διοργάνωση εμείς που παίζουμε fighting games. Καιρός δεν ήταν για λίγο Fight Club. Ήτανε καιρός. Σωστός. Και ελπίζουμε να γίνουν κι άλλα. Θα γίνουνε. Περισσότερα γίνονται. Αχα. Όποια παιδιά θέλουν να ασχοληθούν, θέλω να πω λίγο ότι υπάρχει κοντά το μικρόφωνο να σε ακούνε. Η κοινότητά μας, εγώ λέγεται Greek Dojo. Αχα. Υπάρχει μια σελίδα, όποιος θέλει να πάει να. Πού είναι όλοι αυτοί όμως. Τους περίμενα να έρθουν εδώ πέρα. Τους ξέρετε τους Greek Dojo. Είμαστε εκεί πέρα 5-6 άτομα. Σας θέλουμε όλους την επόμενη φορά. Προπαγάνδα, τρελή παιδιά. Renaissance στα Fighting Games. Πάμε, δώστο μου. Greek Dojo, ωραίοι κιόλα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει, να έρθει να παίξουμε κανένα game. Υπάρχει και ένα μαγαζί. Αχα. Δημητσάνα. Ωραία. Αυτά. Μ' αρέσεις, θα σου δώσω Nerdfist.
Η διοργάνωση πώς φάνηκε και η φάση? Πολύ καλή φάση, εντάξει. Εμείς που είμαστε gamers γενικά θέλουμε να γίνονται για πράγματα. Αχα. Θα αρχόμαστε όποτε γίνονται. Τελεία. Yeah. Σου δίνω άλλο έναν Earthfist. Τα υπερσέβει. Ευχαριστούμε και σε περιμένουμε στο επόμενο μας tour. Σου παραδίδω το μικρόφωνο σου. Κάτι ξέχασες. Το παίρνω και σπίτι μου, δεν έχω πρόβλημα. Το παίρνω και σπίτι, εντάξει, όχι, δεν ξέχασες τίποτα, κομπλέ είμαστε. Εσείς φτιάχνετε και τέτοια. Έχετε κάτι τρελούς εκεί μέσα που τα συνδέουν. Πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα, ήδη. Έχουν αρχίσει και θα ετοιμάζονται οι δύο μας ομάδες για grand τελικό. League of Legends. Μόλις είναι έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε με cosplay. Θα παρακαλούσα λοιπόν σιγά σιγά όλοι μας οι cosplayers να έρθουν από τη δεξιά, συγγνώμη, όπως βλέπετε, ελάτε από αυτή την πλευρά του stage. Όπως το βλέπετε αριστερά του stage. Από εδώ, ελάτε, έχει μια ραμπίτσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας βάλουμε από εδώ μέσα. Όσοι λοιπόν είναι για το κοσμό cosplay, θα ξεκινήσει περίπου ένα τεταρτάκι. Ε, ή όχι. Τι θες να το καθυστερήσουμε λίγο. Ό,τι πεις. Όχι, καλά είναι. Εντάξει, εντάξει. Και έπρεπε να πάμε φυσικά. Α, καουμπόι, το όλους τους πάλι. Τι δεν έκανα τόση ώρα. Δεν έχω πει τους αγαπημένους μας χορηγούς. Δεν είναι απαράδεκτο. Είναι. Ξεκινάμε. Το Τεχνόπολης Γκάζι, το οποίο μας έχει σπιτώσει σε αυτόν τον απίστευτο χώρο, τον οποίο ζείτε υπαίθριο. Extreme Gaming, παιδιά, σήμερα. Θα δούμε ποιοι έχουν μάθει να παίζουν σπιτάκι τους με πιτζαμούλα, αερόθερμο και γατάκια και ποιοι είναι χαρκοράδες όντως. Τεχνόπολης Γκάζι, λοιπόν. Τις εταιρείες σπόνσορες εκθέτες. Microsoft, Sony, Dell Alienware, CD Media, τη μεγαλύτερη εταιρεία video games στην νοτιοανατολική Ευρώπη, Hewlett Packard, που έχουν δώσει το παρόν με τα gaming machine τους. Σε βοηθήσω για να σου κάνει sweep ο cameraman. Και όλες μας τους σπόνσορες, τους communication sponsors, τη Sport Day, το Sport FM, Radio DJ 95,2, Best FM 92,6, Mad Radio. Αυτή. Και τα δύο μας internet sites, φυσικά, newseat.gr, το νούμερο ένα ειδησιογραφικό site στην Ελλάδα και φυσικά το internet.gr. Έχω ξεχάσει κάτι. Oh God! Ναι, δεν είναι σπόνσορες, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Και τη διοργάνωση Imagine More, η εταιρεία που αποφάσισε ότι ήρθε καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά με το gaming, τα υπερσέβη από το Cowboy TV στους ανθρώπους. Έχουν φτιάξει μια βάση για να πατήσει το gaming κάτω από ατσάλι. Όχι πύληνα πόδια που τρέμουνε και τέτοια. Γρανίτης, έτσι. Δείτε, ευτυχώς ξέρω εδώ πάνω. Παρήγορα σκάσω το πιο σημαντικό. Εδώ παίχτες ετοιμάζονται. Ω! Είδες κι άλλους ξέχασα και είναι και γύρω μας παντού. Είναι ακριβώς εδώ πάνω. Είναι η Red Bull που σου δίνει φτερά. Και όχι μόνο με τη φτερά, μας έχει σπονσοράρει φυσικά και το απίστευτο LOL Stars Tournament, καθώς και πάρα πολλά άλλα. Τα υπερσέρει στην πραγματικά αυτή η εταιρεία. Μην ξεχνάτε, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τρέχει μέσα εκεί πέρα στα Racing Seats. Είναι η Δάφνη, το κορίτσι μας. Ναι. Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να κάνει τρεις γύρους. Καταγράφουμε εμείς χρόνο από τον κάθε γύρο. Αχα. Παίρνουμε τον καλύτερο. Τέλεια. Και αν βρίσκεται ανάμεσα στους δύο καλύτερους χρόνους από μέχρι τις 9.30 που τελειώνει το tour, οι δύο πρώτοι παίρνουν την τιμονιέρα. Τιμονιέρα G27, παιδιά της Logitech. 300 ευρώ ποιότητας. Ωραία, κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία. Δώσε μου έναν Earthfist. Τα σέβη. Τα σέβη, Εύη. Κάνει και με καταληξία εδώ, το σκέφτομαι.